Κύριε Κώστα, κύριε Κώστα, κύριε Κώστα, μισό λεπτό. Έχουμε μια προβοκατόρικη ερώτηση. Νάτος. Λοιπόν, πώς γίνεται να κατακτάς πρώτα εσύ τον αδερφό σου τους μεγάλους τίτλους, τα μεγάλα τρόπαια. Πρώτος πρωταθλητής στην NBA, πρώτος πρωταθλητής στην Ευρωλίγκα. Νομίζω είμαι τυχερός. Είμαι τυχερός. Δεν ξέρω τι να πω πραγματικά. Είμαι πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή. Είναι εξωπραγματική και ελπίζω να την ξαναζήσω. Εντάξει, ήταν χαριτολογώντας την έκανα αυτή την ερώτηση. Ναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω καταρχήν πώς άλλαξε όλο το momentum, πώς γύρισε ο διακόπτης στο δεύτερο ημίγρομο και είδαμε ένα Παναθηναϊκό στη τρίτη περίοδο να περιορίζει τη Ρεάλ στους 7 πόντους και γενικότερα να παίζει πόλεμο, μπασκετικό. Η Ρεάλ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Όπως είδατε, πήγε στο πρώτο δεκάλεπτο πολύ επιθετικά, έβαλε 35 πόντους, 36 πόντους. Ξέραμε πως πρέπει να το σταματήσουμε από την άμυνα. Και αυτό κάναμε στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Αυτό κάναμε. Πώς θα ξεκινάει η προετοιμασία το καλοκαίρι, σου λέει κάποιος, το Μάιο θα είσαι πρωταθλητής της Ευρώπης. Θα το έλεγες. Εκείνη τη στιγμή θα του έλεγα, εντάξει, ας δούμε, να δούμε. Τώρα έχεις δίκιο. Ο Γιάννης, τι σου είπες αυτή. Ο Γιάννης, μυστικά είναι, δεν μπορώ να σου πω τώρα, παιδιά. Πώς θα είσαι, είδε και Ευρωλίγκα, ο Γιάννης δεν έχει Ευρωλίγκα. Ο Γιάννης δεν έχει Ευρωλίγκα. Και... ναι, αυτό δεν έχει Ευρωλίγκα. Εγώ πήρα πρώτο στο δαχτυλίδι, μετά πήρα αυτό το δαχτυλίδι. Μην πάρει και αυτό σε Ευρωλίγκα, γιατί μετά θα δεν ξέρω τι να κερδίσω. Ευρωλίγκα. Ευρωλίγκα. Γιατί? Γιατί Ευρωλίγκα, γιατί νομίζω, εντάξει, είναι και το, πώς θέλεις, το μότο της Ευρωλίγκας, Every Game Matters. Στο NBA δεν είναι πάντα έτσι και εδώ πέρα νομίζω πως από την αρχή της σεζόν όλα τα παιχνίδια ήταν πολύ σημαντικά για μας. Γεια σας, χαρακτήρια.